Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα κυρία Κουκέινη. Σήμερα σας επισκεφθήκαμε με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν στο Λασίθι με το πέσιμο των βράχων που όλους μας το ρίβησε και όλους έκανε ένα κλικ το μυαλό μας έτσι, στα δικά μας μέρη, στις δικές μας ανησυχίες. Πράγματι ήταν θλιβερό αυτό που έγινε, διότι η κατολίσθηση των βράχων κατέστρεψε υποδομές, σκότωσε έναν άνθρωπο, έτσι, μια είναι. Κυρία. Ευτυχώς τη γλίτωσε ο άντρας και το παιδί της, βέβαια. Και ακριβώς αυτό το περιστατικό, όσο θλιβερό και αν είναι και ακούγεται όπως ακούγεται, φέρνει στην επιφάνεια την, επιτρέψτε μου να πω, την σοφή επιλογή που κάναμε ως Δημοτική Αρχή να προτάξουμε έναντι των πάντων, έναντι όλων, την ασφάλεια των κατοικημένων περιοχών της Καλύμνου. Και όταν λέω ασφάλεια, εννοώ να γίνει η σχετική θωράκιση σε όλα τα βράχια, προκειμένου να μην θρηνήσουμε κάποια στιγμή να μην έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Σκεφτείτε στην περιοχή από τις Μυρχές μέχρι μέσα τον Αρμαιό, που είναι ανεπτυγμένες όλες οι τουριστικές υποδομές του νησιού. Και εκεί είναι δεκάδες τα βράχια τα οποία κρέμονται σαν τα σταφύλια. Το βλέπετε. Και προσέξτε, έγινε χωρίς σεισμό, έτσι, χωρίς να γίνει μια σεισμική δόνηση. Κοιτάξτε, η μεγάλη αγωνία η δική μου ευθύς εξ αρχής, διότι η ιστορία με τα βράχια για μένα είναι πρώτο θέμα εδώ και κάποια χρόνια, και όπως ξέρετε εν μέσω πανδημίας έγινε το έργο της στερέωσης κάποιων βράχων στον Άγιο Μάμα. Εντάξει, αυτή την περίοδο. Και αμέσως ξεκίνησε η μεγάλη προσπάθεια της εκπόνησης μιας μελέτης από τον πλέον ηθικό ανά την Ελλάδα, τον κύριο Λέκα, που εκπόνησε την μελέτη που μας παρέδωσε, η οποία έχει καταγράψει 3.500 βράχους, εκ των οποίων οι τρεις είναι επικίνδυνοι, και από τις 3.000 βράχους τους επικίνδυνους, οι 1.500 είναι στα όρια των κατοικημένων περιοχών που είναι άκρος επικίνδυνοι. Και βέβαια ξεκίνησε ο αγώνας δρόμου για την διασφάλιση πιστώσεων, και η κυβέρνηση πραγματικά με ανοιχτά αυτιά, βλέποντας και έχοντας στα χέρια της την μελέτη, διότι η μελέτη αυτή του κυρίου Λέκα κατατέθηκε σε τρία διαφορετικά υπουργεία, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου και λέγοντας στους αρμόδιους υπουργούς, τώρα τον μπαλάκι το έχετε εσείς, εγώ έκανα το μείζον. Ναι. Εκπόνηση μελέτης από τους πλέον ειδικούς, όπως είναι το Πανεπιστήμιο της Αθήνας δια του κυρίου Λέκα, και ειλικρινά κινητοποιήθηκαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, και τις επόμενες μέρες περιμένουμε την έγκριση των 2 εκατομμυρίων ευρώ για το 22. Ναι. Θα ακολουθήσουν αμέσως άλλα 2 αρχές του 23, και ήδη είμαστε σε διαβουλεύσεις με τον κύριο Λέκα και τα συναρμόδια Υπουργεία, πως το έργο θα ο ανάδοχος να επιλεγεί με την μέθοδο, με μία μέθοδο fast track, σύμφωνα με το άρθρο 32 του 44-12, που είναι μια διαδικασία με διαπραγμάτευση, έτσι ώστε σύντομα ή δυνατόν και εντός του χρόνου, επαναλαμβάνω, ή δυνατόν να έχουμε ανάδοχο. Ένα έργο ιδιαίτερα δύσκολο, διότι κυνηγάς και στερεώνεις τις πέτρες στα βουνά, δεν είναι απλή ιστορία αυτή. Είναι το πιο δύσκολο έργο που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς σε μια περιοχή, και το σπουδαιότερο είναι η ασφάλεια υποδομών και ανθρώπων. Αν για τα νερά της βροχής λέμε ότι έχουν ένα βαθμό επικινδυνότητας, αυτό το έργο είναι ένα έργο το οποίο είναι 5 φορές πιο επικίνδυνο. Γιατί
είτε με σεισμό, είτε με καταρακτώδη βροχή, όταν θα φεύγουν, θα κυλούν τα κορύματα αυτά, τα ψηλά που έχουν τα βουνά πάνω και απογυμνώνεται το βουνό, εκεί είναι ο μεγάλος κίνδυνος να αρχίσουν οι κατολιστήσεις. Και κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων της Κρήτης, στην Αγία Πελαγία, των προηγούμενων ημερών. Άρα λοιπόν, για μένα είναι η σωστότερη επιλογή που μπορούσαμε να κάνουμε. Και δεν ακούω κανένα ούτε από τις αντιπολιτεύσεις, ούτε από πουθενά να πουν μία κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα. Εύχομαι να το πούνε μόλις αρχίσουν οι εργασίες. Κυρία Κουγιάννη, δεν με ενδιαφέρει, εγώ το επισημαίνω, να καταλάβει ο κόσμος πόσο σοβαρό είναι αυτό το έργο. Γιατί χτύπα ξύλο, ούτε στο χειρότερο μας όνειρο. Ακριβώς. Να μην το φανταστούμε. Ξέρετε τι αντίκτυπο θα έχει τώρα στην περιοχή κάτω στην Κρήτη? Έτσι. Όσον αφορά τον τουρισμό, αυτή η κακιά στιγμή, η άτυχη στιγμή που έγινε στην περιοχή. Σκεφτείτε σε εμάς που όλη η τουριστική υποδομή είναι εκεί. Ακριβώς. Δέστε τι καταστροφικές συνέπειες μπορεί να υπάρχουν εάν πραγματικά ομιγέννητο συνέβαινε κάτι τέτοιο. Όμως κύριε Δημαρχή, επειδή είστε και μηχανικός, βλέπουμε ας πούμε τώρα κτίρια που έχουν γίνει το 80 περίπου, που δεν χρειαζόντουσαν τότε αυτή την όποια γεωλογική μελέτη. Ωραία, πέρασαν 40-42 χρόνια. Σε αυτό το ενδιάμεσο δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή ελέγχου που να τα δει αυτά τα κτίρια, κοιτάξτε, να δει αυτή την επικινδυνότητα? Είδατε πώς ήτανε. Ακούστε. Είμαι περίεργη, οι ιδιοκτήτες δεν έβλεπαν ότι κρέμονται από πάνω τους αυτά τα βράχια? Ακούστε, να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Άλλο η γεωλογική μελέτη προκειμένου να γίνει η σωστή θεμελίωση, ναι, είναι το ένα κόμμα, που προβλέπεται για κάποια κτίρια που έχουν μια σοβαρότητα. Δηλαδή ένα σχολείο, ναι, όταν είχαμε εντάξει το Καρπάθιο εμείς, ναι, ναι, κάναμε γεωλογική έρευνα, ναι, ναι, για να δούμε την συμπεριφορά του εδάφους και τις τάσεις του εδάφους. Σας μιλάω σαν μηχανικός. Λοιπόν, σε κάθε σοβαρό κτίριο προβλέπεται. Αλλά εδώ το πράγμα δεν ήταν η ποιότητα του εδάφους. Είναι ότι πήρε τα κάτω ένας ογκόλιθος και σάρωσε τα πάντα. Ωραία, εντάξει, μην το επικεντρώσουμε εκεί. Μια επιτροπή που να τσεκάρει τέτοια θέματα επικινδυνότητας. Ακούστε, εδώ ίσως να με συγχωρείτε. Γιατί ίσως γίνεται κουβέντα τώρα, είναι, αλλά τώρα είναι αργά. Ακούστε, η τσέχα έχει χάσει τη ζωή της. Ίσως να θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Και το στοχοποιώ εγώ καλύτερα. Θα πρέπει σε κάποιες περιοχές που δεν είναι θωρακισμένες, όπως αυτή στην Κρήτη, να πριν δοθεί μια άδεια να εξετάζονται όλα αυτά τα θέματα. Και εγώ επαναλαμβάνω, είμαι πανευτυχής σαν άνθρωπος και σαν πολιτικό πρόσωπο το ότι επιτέλους με τον πιο ουσιαστικό τρόπο θα θωρακίσουμε τις κατοικημένες περιοχές του νησιού μας. Γιατί οι καταστροφές είναι υποδομές, σε υποδομές, σε ανθρώπους, στην οικονομία. Γιατί εκεί κάτω η περιοχή, τώρα στην Κρήτη, θα υποστεί μεγάλη τεράστιο καθίζηση. Πλήγμα, μεγάλο πλήγμα. Είναι βέβαια τεράστιο το πλήγμα. Γι' αυτό εγώ δοξάζω τον Θεό στην κυριολεξία που με την ομάδα μου προτάξαμε την εκπόνηση αυτής της μελέτης. Αυτή για μένα είναι, γιατί μιλούμε για ασφάλεια, είναι το α και το ω στην ανάπτυξη μιας περιοχής. Διότι έχεις ασφάλεια, ο άλλος επενδύει με άνεση τα χρήματά του. Έχεις τουρισμό, έχεις χρήματα στην τοπική οικονομία. Αν δεν υπάρχει ασφάλεια, την όποια ποτέ της μορφή η ασφάλεια, τότε δημιουργούνται ζητήματα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, εγώ σε καθημερινή βάση είμαι σε επαφή ή έτσι αλλιώς με τους συναρμόδιους υπουργούς και τον κύριο Λέκα για να δούμε σε πόσες μέρες, προσέξτε, ναι, οριστικοποιείται η εκταμείευση των 2 εκατομμυρίων για να αρχίσει πλέον η διαδικασία της ανάδειξης εργολάβου και της έναρξης των εργασιών.
και θέλουμε και μια εταιρεία που να ξεκινήσει έτσι δυναμικά και όχι τύπου εργασιών λιμεναρχείου. Ακούστε, κύριε Δημαρχέ. Στο επίπεδο αυτό δεν μπορώ εγώ να πω τέτοια πράγματα. Σίγουρα είναι ένα εξειδικευμένο έργο όλες αυτές οι παράμετροι, γιατί προχθές συζητούσαμε με τον ΛΕΚΑ στο τεχνικό δελτίο που συντάσσεται για την οριστικοποίηση και εκταμείευση την έγκριση των χρημάτων, μπήκε η παράμετρος της ασφάλισης του έργου κατά την διαδικασία εκτέλεσής του, διότι πας να αγκυρώσεις με πλέγματα έναν βράχο 3-5 κυβικά. Εκείνη την ώρα κάνεις το σταυρό σου και λες να μην μου έρθει κατά κέφαλα. Αυτά που λέω δεν τα λέω για να δημιουργήσω κλίμα ανησυχίας. Εμείς πραγματικά είμαστε πρωτοπόροι, ίσως να είναι και ο μοναδικός δήμος στην Ελλάδα που ξεκίνησε μία τέτοια διαδικασία να διασφαλίσει περιοχές που ενδεχόμενα θα μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα. Διότι οι πέτρες είναι διάσπαρτες. Κύριος Λέκας, στην πόλη ψηλά. Στην πόλη, στη Λαγκά, μέσα στο χωριό, ναι. Στα πηγάδια. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι Θεέ μου. Εμείς λοιπόν το τολμήσαμε αυτό. Και το λέω αυτό στους Καλλίνιους για να καταλάβουν ότι αυτή η Δημοτική Αρχή πραγματικά αγγίζει θέματα που έχουν σχέση με το νησί που ουδείς τόλμησε, κυρία Κουκιαίνη, στις δεκαετίες προς τα πίσω να αγγίξει. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, σαφέστατα. Αλλά πλέον υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες τελείως διαφορετικές. Εγώ προεκλογικά δεν είχα μιλήσει για αυτό το θέμα. Δεν είχα κουβέντα. Αν θα ανατρέξετε στα βίντεο που έχετε, εγώ δεν είχα μιλήσει. Όμως προέκυψε εκ των πραγμάτων, το πρόταξα αυτό το θέμα και με χρήματα όχι ευκαταφρόνητα. Η μελέτη είναι 11 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος σου δίνει 11 εκατομμύρια ευρώ? Αν δεν γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί, κοιτάξτε, ξέρετε, επιτρέψτε μου να πω, έγιναν πολύ μεθοδευμένες κινήσεις, διότι οι υπουργοί και τα υπουργεία, γιατί ούτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας πω κάτι, δεν υπάρχουν χρήματα για πρόληψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει μόνο όταν γίνει το κακό. Εμείς εδώ καταφέραμε ως Δήμος, δια των Υπουργείων, και οφείλω να εξάρω πραγματικά τα ανοιχτά αυτιά των συναρμόδιων Υπουργών. Όταν το είπα, κύριε, έχετε τώρα την πατάτα την καυτή εσείς στα χέρια σας. Έφυγε από μένα, εγώ δεν έχω χρήματα. Ζητώ χρήματα να προστατέψω τις κατοικημένες περιοχές της Καλλίνου. Αμέσως, και θα το λέω, ότι ανταποκρίθηκαν. Οι συναρμόδιοι υπουργοί ανταποκρίθηκαν. Διότι λέμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, πρόληψη δεν προβλέπει. Δεν υπάρχουν κωδικοί πρόληψης στις φυσικές καταστροφές. Ναι. Εμείς εδώ ανοίξαμε ένα κεφάλαιο το οποίο θα είναι χρήσιμο ανά την Ελλάδα, γιατί αυτά τα χρήματα είναι για να προλάβουμε το κακό, όχι να το αντιμετωπίσουμε κατόπιν ορθής. Φαντάζομαι ότι και ο κύριος Λέκας θα έδειξε τη σοβαρότητα μες στη μελέτη της κατάστασης ο κύριος Λέκας, και της αναγκαιότητας να γίνουν αυτά. Ο κύριος Λέκας είναι σημείο αναφοράς πανελλαδικά. Είναι ο πρώτος που καλούν αμέσως. Πέραν τούτου, τεκμηριώνει αυτό το οποίο πρέπει να τεκμηριώσει με έναν ξεχωριστό τρόπο. Και σε όλα αυτά τα βήματα εμείς χρησιμοποιούμε τον κύριο Λέκα, όπως και για τα νερά της βροχής. Διότι, αν θα δείτε τον τίτλο της μελέτης, πάω στα νερά και κλείνομαι, της μιλά για επικινδυνότητα και εκεί. Και τι σου λέει? Δεν θα αφήσω να φουσκώσει το ποτάμι, θα βρω τρόπους να το μπλοκάρω εκεί που ξεκινά. Πριν γίνει ποτάμι. Έτσι, πριν γίνει ποτάμι. Βλέπετε. Αλλά τι να βγω να πω τώρα σε αντιπολιτεύσεις, οι οποίες στα 3 χρόνια μία πρόταση και έχουν την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας μην μου βγουν τώρα, τον τελευταίο χρόνο, να μου κάνουν προτάσεις, τους προκαλώ και λέω. Στα 3 χρόνια πέρασαν, μία πρόταση
εκ μέρους των αντιπολιτεύσεων που είχαν και τη δυνατότητα να μου την επιβάλλουν. Προσέξτε, εγώ έχω 6. Αυτή είναι 21. Μία πρόταση δεν τόλμησαν, γιατί δεν έχουνε. Είναι γράμματα καινού περιεχομένου. Για πάμε και στον δρόμο Αγίου Σάβα προς Σφαγεία, κύριε Δημαρχέ. Εντάξει, θα είναι καλό να έρθετε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Τρέχει με ταχύτατους ρυθμούς. Ευτυχώς είναι και ο καιρός ευνοϊκός, ναι, ό,τι πρέπει για τέτοιες. Ο κύριος Καραβοκυρός. Ωραία. Γίνεται μία λεωφόρος, ίσως θα είναι ο καλύτερος δρόμος σε όλο το νησί. Και από άποψη κλίσεων, όλα τα γεωμετρικά του στοιχεία είναι τέτοια, τα οποία πραγματικά θα δώσουν ένα δρόμο που θα είναι στολίδι. Πάντως, έβαλα ένα στοίχημα με τον Καραβοκυρό, του είπα, θα είσαι εσύ και εγώ το πρώτο αμάξι που θα ξεκινήσει από την πάνω μεριά και θα βγει κάτω στον δρόμο που πάει προς τις Θερμοπηγές. Κοιτάξτε, αμάξι είναι. Και αυτό θα γίνει σύντομα. Αλλά εγώ είδα και ένα ζευγάρι τουριστών, έτσι, πιθανότατα αρχιτές που το κατέβηκαν τον δρόμο είναι, το Σάββατο. Ακούστε, θα είναι ο πιο ωραίος δρόμος της Καλλίνου και από άποψη θέας. Ναι, και το μεταξύ έδωσε εντολή να δημιουργηθούν και κάποιες ψηλοπλατείες που θα μπουν παγκάκια για να ρεβάζει ο κόσμος. Ωραία. Γιατί είναι μοναδική η θέα αυτού του δρόμου. Αλλά ένα δύσκολο έργο, πολύ δύσκολο έργο. Ωραία, την επόμενη φορά λοιπόν θα πάμε εκεί. Θα πάμε, θα βάλετε τα αθλητικά σας παπούτσια και θα περπατήσουμε. Και θα τον περπατήσουμε όλο το δρόμο. Ωραία. Γιατί είναι εκπληκτικής ομορφιάς και χρησιμότητας. Έτσι είναι όπως το λέτε. Λοιπόν, γίνονται, κυρία Κουγιαίνη, γίνονται πράγματα. Τώρα ξεκινά ο δρόμος του Πλατή Γιαλού τις επόμενες μέρες. Πόσα χρόνια είναι, 20 χρόνια? Παραπάνω. Παραπάνω. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η δημοτική αρχή, εν μέσω πανδημίας, εν μέσω πολέμων, κάνει πράγματα τα οποία μόνο αυτή η δημοτική αρχή μπορεί να τα κάνει. Και κυριολεκτό, ακούστε, κυρία Κουγιαίνη, εγώ θα περάσω... Δηλαδή, δεν μας θυμά να λέμε τώρα 20-23 χρόνια για κάθε τι. Έχει επιλεγεί ο ανάδοχος, γιατί και εδώ υπήρξε παραπληροφόρηση, ναι, για τους μήλους στο κάστρο της Ισοχυριάς. Ωραία. Έχει επιλεγεί. Αυτό είναι... νέο. Είδηση. Είδηση. Ωραία. Γιατί όταν ακυρώθηκε η πρώτη διαδικασία με τον πρώτο ανάδοχο, το πέρασαν έτσι τα μέσα ενημέρωσης που ούτε λίγοτε πολλοί έλεγαν ότι χάθηκε το έργο. Αυτό είχε περάσει έξω. Δηλαδή η παραπληροφόρηση που επιχειρείται σε αυτό το νησί είναι μοναδική. Σας λέω, είδηση, έχει επιλεγεί ο ανάδοχος και πολύ τώρα ωραία είναι στη φάση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών για να υπογραφεί η σύμβαση που θα γίνει λογικά εντός του Νοεμβρίου και αμέσως θα γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου. Πολλές ειδήσεις σας έδωσα, σοβαρότατες ειδήσεις, πέτρες, κατολιστήσεις, δρόμος Πλατή Γιαλού και μίλη στο κάστρο της Ισοχεριάς.